Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σημείο βασικής προτεραιότητας όσον αφορά τον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής γίνεται η Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα στην Κώστα Ναβαρίνου εξελίσσονται οι εργασίες ενός παγκόσμιου φόρουμ το οποίο και χαρακτηρίζεται ως τον Davos του τουρισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Davos του τουρισμού. Με αυτήν την χαρακτηριστική έκφραση, η Υπουργός Τουρισμού Έλληνα Κουντουρά περιέγραψε τα όσα εξελίσσονται τις ημέρες αυτές στη Μεσσηνία. Παγκόσμιοι ηγέτες στον χώρο του τουρισμού φορά κάθε χρόνο για να εξετάσουν τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια τουριστική ανάπτυξη, να καθορίσουν τις προτεραιότητες, να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις, να προτείνουν πολιτικές που καθορίζουν ουσιαστικά το μέλλον του τουρισμού στη διεθνή του διάσταση. Αυτές οι πτυχές και οι προεκτάσεις ουσιαστικά συζητώνται στη Μεσσηνία. Ένα συνέδριο παγκόσμιας σημασίας, ένα think tank που φέρνει την υπογραφή του World Tourism Forum Lucerne. Στην Κώστα Ναβαρίνο τίθενται οι βάσεις και οι πολιτικές προτεραιότητας της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να δουν την πανέμορφη Ελλάδα μας, αλλά θα μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όπως είναι μια σημαντική, αν θέλετε, πλευρά αυτού του φόρουμ, το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα, να γίνουν συνεργασίες, παραγωγικές συναντήσεις, οι οποίες βοηθούν πολύ για το να αναπτυχθούν ιδέες, προτάσεις, όπως είπα και πριν, και όλα αυτά συνθέτουν το μέλλον του παγκόσμιου τουρισμού που η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας θέλει να πρωταγωνιστήσει και να... Πάνω από 20% του ΑΕΠ οφείλεται μέσως ή αμέσως στον τουρισμό. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όχι την εξέλιξη, αλλά τις προβλέψεις για να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα πριν αυτές οι προβλέψεις γίνουν πραγματικότητα. Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι προσδοκίες φυσικά μεγάλες. Ότι μπορούμε να πετύχουμε, στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας, αλλά έχοντας κοντά μας και τους φίλους μας. Και ιδιαίτερα η θεματική αυτή, τα ΑΣΔΗ, τη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πάνω στο θέμα των αξιοποιήσεων ενός εξαιρετικά ποιοτικού αηφόρου τουριστικού προϊόντος, είναι το μέλλον και η προοπτική. Και πραγματικά νιώθω και εγώ ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι βρίσκεστε όλοι στην μυθική Πελοπόννησο, έναν μυθικό προορισμό, έναν τόπο της εμπειρίας, των μύθων, του πολιτισμού. Η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι στο επίκεντρο, με τον Περιφερειάρχη Πελοπόννησου να σημειώνει χαρακτηριστικά. Γιατί μας βγάζει και από πολιτικά διέξοδα. Πλέον καταλαβαίνουμε όλοι ότι στον σύγχρονο κόσμο μόνο οι συμμαχίες και οι συνεργασίες μπορούν να αποδώσουν. Η συνεργασία και η συμμαχία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μπορεί να ανταποκριθεί στο φοβερό απαιτητικό περιβάλλον που δημιουργεί το τουριστικό προϊόν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του World Tourism Forum Lucerne Think Tank στην συνέχεια έδωσε το χαρακτηριστικό στίγμα της όλης προσπάθειας που πρέπει να γίνει για την χώρα μας. In the past, you have still people came to Greece in summer. Στο παρελθόν, όσοι επισκέπτονταν τη χώρα σας, έρχονταν το καλοκαίρι. Απολαμβάναν τη θάλασσα, τον ήλιο, διασκέδαζαν. Όμως εσείς έχετε πολλά παραπάνω να δώσετε. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τα χαρτιά που έχετε στα διάθεσή σας είναι η ιστορία, η κουλτούρα, η γαστρονομία, οι εμπειρίες και οι φιλικοί σας άνθρωποι. Είναι πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι σας εδώ. Παράλληλα, πρόκειται για μια ταχείως αναπτυσσόμενη αγορά. Είχαμε 1,3 δισεκατομμύρια διεθνείς αφήξεις και στο 2030 αναμένεται να ανέλθουν στα 1,8 δισεκατομμύρια. Πρόκειται λοιπόν για κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε.
Και καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι τουρίστες δεν αρέσκονται πλέον μόνο στο να πηγαίνουν στην παραλία. Θέλουν και κουλτούρα, θέλουν εμπειρίες, θέλουν τοπικές εμπειρίες, θέλουν ντόπιο φαγητό. Και αυτά είναι τα δυνατά σας χαρτιά. Η μακρά σας ιστορία, η εμπειρία σας, η φιλοξενία, οι πολύ θηλυκοί σας άνθρωποι. Αυτά είναι τα χαρτιά που πιστεύω πρέπει να παίξετε. We spend most of our time through research and through our activities in communicating on behalf of the private sector. Οι δραστηριότητές μας δεν είναι αφορούν αποκλειστικά την έρευνα. Εμείς προσπαθούμε εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα να συνομιλήσουμε τις κυβερνήσεις, να κάνουμε τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν την αξία των ταξιδιών και του τουρισμού. Πρέπει να σας πω ότι το 10% των θέσεων εργασίας της συνολικής ανάπτυξης παγκοσμίως οφείλεται στον τουρισμό. Μπορεί να αποδοθεί άμεσα ή έμεσα σε αυτόν. Στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, το 12% των συνολικών θέσεων απασχόλησης μπορεί να αποδοθεί στον τουρισμό άμεσα ή έμεσα. Συνολικά, τα ταξίδια και ο τουρισμός παγκοσμίως απασχολούν περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Για αυτό το ζήτημα που είναι πολύ κρίσιμο θα δούμε και αύριο πολλά περισσότερα και δηλώσεις φυσικά των στελεχών τα οποία βρίσκονται στη Μεσσηνία και την Κώστα Ναβαρίνο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το think tank, αυτό το διεθνές συμπόσιο που βρίσκει σημείο αναφοράς στη χώρα μας και τη Μεσσηνία. Να καλησπερίσουμε, έχουμε μαζί μας εμείς την συντονίστρια έργου για αποτελεσματικότητα, την κυρία Αντωνία Μπούζα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σήμερα διαχειριστήκατε μια κατάσταση που θα λέει κανείς ότι ήταν και εξαιρετικά σημαντική και εξαιρετικά κρίσιμη, υπό την έννοια ότι εδώ και διαγράφονται και μπαίνουν οι προτεραιότητες όσον αφορά τα επόμενα τουριστικά βήματα. Ποια είναι αυτά και καταρχήν πώς αποτιμά η Μεσσηνία και η Πελοπόννησος τις πρώτες αυτές στιγμές, πρώτες αυτές ημέρες του Διεθνούς Αυτού Συνεδρίου. Πιστεύω ότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία προώθησης και ανάδειξης της Πελοποννήσου. Το φόρουμ το οποίο διεξήχθη, διεξάγεται μάλλον και, μέχρι και 2 και 3 του μηνός στην Μεσσηνία και στην Κώστα Ναβαρίνο. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση και νιώθουμε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι αλλά και με και μεγάλο βάρος ευθύνης στις πλάτες μας για να μπορέσουμε να πραγματικά να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ευκαιρίες οι οποίες θα μας δώσει και μας δίνει αυτή η προοπτική η οποία ξεκίνησε με αυτό το φόρουμ. Πρόκειται για ένα διεθνές φόρουμ το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζεται έτσι με μεγάλο σεβασμό από όλη την τουριστική αγορά, διότι σε αυτό μετέχουν εκπρόσωποι διεθνών φορέων, αξιωματούχοι του τουρισμού, εκπρόσωποι της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό ήταν το ότι επελέγει η Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία για να γίνει αυτό το συνέδριο. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα από την άλλη να πούμε ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη θεματική που ιντριγκάρει λίγο πολύ, που έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και κατά πόσο είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά όχι να αποδεχτούμε αλλά να μπούμε σε φάση εφαρμογής των ΣΔΙΤ που από ό,τι φαίνεται δίνουν σημαντικές λύσεις και βασικές προϋποθέσεις. Πάρα πολλές φορές πραγματικά τα ΣΔΙΤ και στην Ελλάδα μας έχουν λύσει τα χέρια. Εμείς το γνωρίζουμε γιατί έχουμε σαν φιλοσοφία και σαν πολιτική σκέψη τα έχουμε αποδεχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι και γενικότερα κάποιες πολιτικές κατευθύνσεις τα ΣΔΙΤ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και, και μέσω των εξαγγελιών που έγιναν και στο φόρουμ αυτό, πραγματικά τα ΣΔΙΤ θα είναι μια σημαία ευκαιρίας, είναι μια ευκαιρία δυναμικής, μια ευκαιρία ανάπτυξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό διεφάνει από όσα ανέφεραν οι συνομιλητές εκεί στο πάνελ. Είδατε ακριβώς ποιες είναι οι απόψεις τους, πόσο πιστεύουν στα ΣΔΙΤ και θεωρούν ότι πραγματικά μέσω των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μπορούμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται κατόρθωτα αυτή τη στιγμή για την δικιά μας την χώρα. Παρ' όλα αυτά θα έλεγε κανείς, έτσι χωρίς να μπαίνω ακριβώς στο θέμα του τουρισμού, ένας ΣΔΙΤ που είχε η περιφέρεια Πελοποννήσου και που έτρεξε για τα απορρίμματα, που όλοι καταλάβανε ή τέλος πάντων γνωρίζουν ότι ήταν μία λύση όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση και έτσι όπως διαφάνηκε τελικά
με βάση και τα υπόλοιπα σχέδια ήταν η βασική κατεύθυνση και στις κυβερνητικές επιλογές. Καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια, κυρία Μπούζα. Ναι, και βέβαια. Με αυτήν την έννοια, αν περιμένει μια σύμπραξη δημοσίου τομέα για να εφαρμοστεί λέμε, ότι τόσα κάποιοι, πολλά χρόνια, τότε. Ότι κάποιοι επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν πραγματικά στην πραγματικότητα, να δουν ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητες της πατρίδας μας, τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε μόνοι μας, αν μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό δυναμικό, ιδιωτικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να πραγματικά να συμβάλλει σε μια περαιτέρω επένδυση ή κάποια οπωσδήποτε σημαντική πρωτοβουλία. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι πραγματικά τα απορρίμματα είναι ένα έργο σημαία για την περιφέρεια Πελοποννήσου, επιβάλλεται να επιληθεί, διότι δεν μπορούμε να διεκδικούμε αυτή τη στιγμή να γίνουμε μια περιοχή η οποία θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, στον τομέα του τουρισμού, μια και μιλάμε, και να έχουμε απορρίμματα στις χαράδρες, στα ανεξέλεκτες χωματερές, να έχουμε στα ποτάμια μας κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να επιληθεί. Είναι ζήτημα σημαντικό για την διαβίωση των κατοίκων της Πελοποννήσου και γενικότερα για την ανάπτυξη του. Απ' την άλλη, είναι και οι υποδομές, για να το κλείσω εδώ, υπό την έννοια ότι θα περίμενε κανείς να υπάρχουν καλύτερες υποδομές και σε επίπεδο μεσηνίας παρά τα όσα έχουν εξαγγελθεί. Για παράδειγμα, η εικόνα του να περνάς από τη Γιάλωβα σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Σε αυτό θα συμφωνήσω και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να προχωρήσει. Οι υποδομές στα δημόσια έργα, οι δρόμοι στο εσωτερικό της Μεσσηνίας χρειάζονται σε κάποια σημεία περαιτέρω βελτίωση, χρειάζονται οι νέες χαράξεις, χρειάζονται οι νέοι δρόμοι. Ανεβαίνουμε, προχωράμε, πραγματικά πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν λέμε ότι έχουν γίνει όλα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και μας βοηθούν στο να μπορέσουμε να σταθούμε ικανοποιητικά μέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και ιδίως στο τουρισμό. Εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σίγουρα η επένδυση της Κωνσταντιναπολίτης, που μας έβαλε για τα καλά στο χάρτη. Τώρα, ένα μήνυμα έτσι. Μαζί με την αυτοδιοίκηση, πραγματικά η Κωνσταντιναπολίτη ήταν ένα βαρόμετρο για την περιοχή μας, γενικότερα για τη Μεσσηνία αλλά και για την Πελοπόννησο. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, που έχει στηρίξει ουσιαστικά μεγάλες τις τουριστικές επενδύσεις, έχει στηρίξει τις αεροπορικές συνθέσεις, έχει στηρίξει τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες προσεγγίζουν το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Με φόντο αυτά αυτό τα θα πρέπει να μην, να μην το ξεχνάμε. Με φόντο αυτά τα στοιχεία και τα σημεία, τι μηνύματα παίρνετε για τη νέα χρονιά, για τη Μεσσηνία, θέλω να μου πείτε. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Ήδη τώρα είχαμε μία αύξηση το 15% για το 2017 για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και το Πελοπόννησο. Εμείς ανοίγουμε νέες αγορές, μετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, γιατί πρέπει να έχουμε μία συνεχή παρουσία και να δείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Αυτό είναι κομβικό, διότι θέλω να ξέρετε, κύριε Κανελόπουλε, ότι μέσα σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το να βρεθούν κάποιοι επενδυτές να σε επιλέξουν και να κάνουν μια επένδυση και να έρθουν στον τόπο σου, αυτό είναι, προϋποθέτει δουλειά, προϋποθέτει προσπάθεια. Δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να δείξεις ποιος είσαι, να δείξεις τα θετικά σου στοιχεία, και όπως ανεφέρθηκε στην συνέντευξη που ακούσαμε προηγουμένως, η φιλοξενία είναι το παν, η γαστρονομία μας, το ανθρωπογενές περιβάλλον, η φύση μας, όλα αυτά παίζουν ρόλο, οι εμπειρίες που θέλουν πλέον οι επισκέπτες μας να βιώσουν μέσα σε ένα τόπο. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τουλάχιστον να βοηθήσουμε την σημαντική βιομηχανία του τόπου μας, που είναι ο τουρισμός. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς, περνώντας τον απόϊχο του αναπτυξιακού συνεδρίου, θα δούμε μετά και τις νέες αντιδράσεις και ανακοινώσεις που υπάρχουν. Ήταν εκοφαντικός, με τα όσα καταγράφονται να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, ο βουλευτής Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας Κώστας Βλάσης εξαπέλυσε βολές κατά Τσίπρα και Τατούλη, έκανε λόγο για συμπαιγνία των δύο και για αμέριστη στήριξη του Περιφερειάρχη στον Πρωθυπουργό. Ως μια φιέστα που αίσθησε ο κύριος Τσίπρας μαζί με την βοήθεια του Περιφερειάρχη κύριου Τατούλη, και τελειώνει το θέμα εκεί, χαρακτήρισε το Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο της Πελοποννήσου ο βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Βλάσης. Επί της ουσίας δεν υπήρχε κανένα αναπτυξιακό συνέδριο. Υπήρχε μια φιέστα που αίσθησε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας μαζί με την βοήθεια του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριας Τατούλης, και τελειώνει το θέμα όλο εκεί. Παράλληλα, ο κύριος Βλάσης άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση.
Το όλο διήμερο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάπτυξης. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε απλά για να κάνει προεκλογικές δεσμεύσεις, σημείωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής. Δεν νομίζω ότι μπορεί όλο αυτό το διήμερο να αποτελέσει αντικείμενο ανάπτυξης, το οποίο διοργανώθηκε 3,5 σχεδόν χρόνια αφού είναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή μιλάμε λίγο πριν πάμε σε εκλογές και παραδόσει, καθώς φαίνεται και όλες οι δημοσκοπήσεις λένε την σκητάλη, και ήρθε απλά για να κάνει κάποιες προεκλογικές δεσμεύσεις. Ο κύριος Τσίπρας με την αμέριστη στήριξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κύριου Τατούλη, γιατί γνωρίζετε πόσα τηλέφωνα γίνανε από το γραφείο του για να μπορέσει αυτή η αίθουσα με τα χίλια ζόρια να γεμίσει. Παράλληλα, ο κύριος Βελάσης αναφέρθηκε στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, κάνοντας λόγο για συμπαιγνία μεταξύ Τσίπρα Τατούλη. Αυτό που συνετελέστη, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συνετελέστη προχθές, ήταν η συμπαιγνία μεταξύ Τσίπρα Τατούλη και αφορούσε για άλλη μια φορά τα απορρίμματα της Πελοποννήσου. Και το αναφέρω εγώ γιατί και θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα πω ότι ο κύριος Τσίπρας ήρθε, υιοθέτησε ουσιαστικά μετά από 3 χρόνια, κατόπιν προφανώς συνεννόησης που έχει γίνει πιο πριν με τον κύριο Τατούλη. Ο κύριος Τατούλης έτσι κι αλλιώς το έχει πει ότι είναι σε απόλυτη συνεργασία με την κυβέρνηση. Βγήκε και είπε, εκθίασε το πανάκριβο φαραωνικό κατά Τσιρόνι, υπουργό Τσιρόνι, ΣΔΙΤ, και μάλιστα ήρθε να μας πει τι, αν προσέξατε. Είπε ότι έκανε κάποια συμφωνία, άκουσον, με την μειοδότρια εταιρεία. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου για όλα αυτά. Και εγώ, ξέρετε κάτι, επειδή έχω μπροστά μου αυτή την απόφαση, το ελεκτικό συνέδριο λέει τι. Το ελεκτικό συνέδριο λέει τι, ότι εγώ συμφωνώ με την παραχώρηση της δυνατότητας διαχείρισης των σκουπιδιών, των απορριμμάτων από το ΦΟΖΑ στην περιφέρεια, και ελάτε υπογράψτε την αρχική προγραμματική σύμβαση. Αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, αν τα θέλετε, πρέπει να μας φέρετε τη συμφωνία, να γίνει καινούργια σύμβαση, να περάσετε τον προσυμβατικό έλεγχο και να μας το ξαναστείλετε στο ελεκτικό συνέδριο. Άρα τι ισχύει? Ο κύριος Τσίπρας μας λέει ψέματα, ο κύριος Τσίπρας μαζί προφανώς με τη συγκατάθεση του Περιφερειάρχη λένε ψέματα, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία, άρα θα πάμε στην παλιά συμφωνία, την πανάκριβη, ή αλλιώς, αν την έχει, ας μας τη φέρει αυτή τη συμφωνία να τη δούμε. Μένουμε σε αυτόν τον απόϊχο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου που συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι κοφαντικός, θα λέει κανείς, και σειρά ανακοινώσεων, αντιδράσεων από φορείς πλέον αλλά και κόμματα. Πάμε λίγο στα κόμματα. Καλησπέρα με τον συνάδελφο τον Κώστα Τζερετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Ανακοινώσεις από την ΝΟΔΕ αλλά και την Ομαρχία και του ΣΥΡΙΖΑ. Πόλεμος ανακοινώσεων, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και όπως και εσύ σωστά είπες, είμαστε στον απόϊχο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου και φαίνεται ότι για καιρό ακόμα θα συζητάμε τα όσα σημειώθηκαν και φυσικά να μετράμε και αποτελέσματα έτσι το απόμενο χρονικό διάστημα με βάση τις πολλές εξαγγελίες που ακούσαμε. Στην κατεύθυνση αυτή να σου πω ότι υπήρξε σκληρή ανακοίνωση επίθεση εντός εισαγωγικών από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προς τα στελέχη της Δημοκρατίας. Επί της ουσίας, η Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα και τις διεκδικήσεις για το Περιφερειακό Συνέδριο. Από την άλλη, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για γραφικότητες τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας κυρίαρχα στα όσα ακολούθησαν της αναφοράς για το φιλετρινό φράγμα, και εδώ έρχεται να εστιάσει στην υποδομή των δικτύων και μια σειρά πραγμάτων ακόμα που εκκρεμούν, καθώς επίσης επίθεση και ευθύνες ουσιαστικά περίπτει και για τα οδικά ζητήματα, το Καλαμάτα Ριζόμυλος αλλά και το Καλό Νερό Τσακώνα, καταθέτοντας την δική της άποψη έτσι, για τα όσα στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται. Καταλήγοντας την ανακοίνωση, η Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι θα συνεχίσει με την ίδια δυναμική προκειμένου να επέλθει έτσι, αυτή η αναπτυξιακή πορεία στον τόπο. Και μένει να δούμε έτσι το πώς όλο αυτό θα υλοποιηθεί και θα γίνουν πράξη. Άμεση, και το τονίζω άμεση, ήταν η αντίδραση
από την ενόδε της Νέας Δημοκρατίας, από την Ομαρχιακή Επιτροπή, από την Ομαρχιακή Δικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία, η οποία με μια σε λίγες γραμμές ουσιαστικά επιτίθεται και θα λέει κανείς ηρωνεύεται την Ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά λέει κάποιοι πίστευσαν τον κύριο Τσίπρα. Κάνει αναφορά στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους τοπικούς αλλά και τα άτομα της Νομαρχιακής, οι οποίοι λέει βγάζουν ανακοινώσεις πανηγυρίζοντας για τα ψέματα που άκουσαν. Στην επόμενη ανακοίνωσή τους λέει προβλέπεται να μας μιλήσουν και για την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που πλέον έχει πέρασει σε επίπεδο κομμάτων και εξελίσσεται όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά γενικότερα και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τα κόμματα και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους συμβούλους και ουσιαστικά την στάση που κράτησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, η οποία έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος και από ό,τι φαίνεται έχει ανοίξει ένα ζήτημα. Να σου πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει στο πλαίσιο, στο γενικότερο πλαίσιο της όλης συζήτησης αυτής που έχει ανοίξει, ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας θα λέγει κανείς ότι οι κεραίες είναι ανοιχτές σε ολόκληρη την περιφέρεια. Άνθρωποι από την Πειραιώς ακτινογραφούν, αξιολογούν διαρκώς στελέχη αυτοδιοικητικά, πολιτικά, κομματικά, στελέχη που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, στο κομμάτι. Μετρούν. Ναι, Θέμη. Ναι, λέω με λίγα λόγια, τα μετρούν ουσιαστικά σε αυτό το πεδίο. Με φόντο φυσικά τα όσα εξελίχθηκαν. Με φόντο τα όσα εξελίχθηκαν και συγκεντρώντας στοιχεία λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι φαίνεται να υπάρχει ένα κλίμα συσπήρωσης των προερχόμενων από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι και ανήκουν στην παράταξη του Πέτρου Τατούλη. Και οι οποίοι είναι και η πλειοψηφία ουσιαστικά. Ακριβώς, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών. Και θα σου πω επίσης ότι φαίνεται σε συζητήσεις και στην ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, που υπάρχει και καλλιεργείται, ότι θα υπάρξει αντίδραση σε ενδεχόμενο που ο Περιφερειάρχης προστρέξει ή αναζητήσει μια άλλη πολιτική στέγη προκειμένου να φωλιάσει, εντός εισαγωγικών πάντα. Να σου πω πάντως ότι οι αναλυτές, οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα πρόσωπα και πράγματα εκτιμούν ότι επειδή είναι έμπειρος πολιτικά ο κύριος Τατούλης δεν πρόκειται να προβεί σε μια τέτοιου είδους πράξη, να φύγει ας πούμε εντελώς ή να τα σπάσει, να το πούμε πολύ απλά, με τη Νέα Δημοκρατία. Μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μένει να δούμε και πόσο θα είναι η βαριά η σκιά ουσιαστικά αυτής της ταύτισης σε μια σειρά από πράγματα και με το κομμάτι, με την κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε εμείς θέμα και κλίμα. Στη Μεγαλόπολη βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κομμάτος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο επίκεντρο των επαφών του, τα ζητήματα που άπτονται με την ΔΕΗ και των εξελίξεων που δρομολογούνται. Στη Μεγαλόπολη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδας προκειμένου να ακούσει και να συζητήσει με τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Δημοτική Αρχή, προσωπικά ο Δήμαρχος, πήγαμε με συγκεκριμένα 10 τοπικά ζητήματα, τα θέσαμε όλα, τέθηκαν όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων για τις πονηρές σκέψεις περί Χούδρου, Βουά ή Χιτέα. Κάποιοι που νομίζουν ότι το συνέδριο ήταν μόνο ό,τι κατέγραφε η κάμερα της τηλεόρασης και δεν ήταν και παράλληλες συνεδρίες, δεν ήταν και παράλληλες συναντήσεις, είναι θύματα ενός φαινομένου των ημερών μας, της εποχής μας, ότι ό,τι δεν το γράψει η κάμερα δεν έχει συμβεί. Και ο κύριος Μούργαρης, έτσι δεν είναι, έθεσε τα ζητήματα και για το Χιτέα όπως τα έθεσα και εγώ. Δεύτερη επισήμανση. Χαβούζε η Μεγαλόπολη παρά τους άνεμους στόχους κάποιων, παρά τις πονηρές σκέψεις πολλών, από διάφορες προελεύσεις, δεν θα κατατήσει. Και δεν θα καταντήσει, γιατί αυτή η πόλη και αυτή η περιοχή έχει φύλακες. Με πρώτους
τους πολίτες της. Κύριος Τσίπρας, αυτά που είπε, όπως είπατε και εδώ εσείς, στο αναπτυξιακό συνέδριο εδώ στην Τρίπολη, ή άλλα που λένε κάθε μέρα οι υπουργοί του και η κυβέρνηση, ότι φτάνουμε στο τέλος των μνημονίων, ότι θα έχουμε ελληνικό πρόγραμμα πλέον, ότι τέλος πάντων αρχίζει μια ανάπτυξη η οποία θα είναι και δίκαιη μάλιστα, και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Όχι ότι δεν έχουμε αισιοδοξία, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ανάπτυξη, έστω ασθενική, έστω ανεμική, έστω τέλος πάντων επισφαλής, όπως οι περισσότεροι τη λένε, μπορεί να υπάρξει. Μετά από ένα κύκλο βαθιάς κρίσης μπορεί κάποιοι κλάδοι της οικονομίας, ήδη κάτι τέτοιο φαίνεται, να έχουν μια μικρή ανάκαμψη. Δεν είναι αυτό τίποτα καινούριο για το σύστημα και πώς προσπαθεί να επιλύσει τις κρίσεις του σε όφελος των ομίλων του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή των λίγων. Μπορεί να υπάρξει, μόνο που αυτή θα είναι επισφαλής, αυτή δεν θα είναι για το λαό, δεν θα υπάρχει ανάκαμψη δηλαδή στο λαϊκό εισόδημα, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη των μισθών, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη στην κοινωνική ασφάλιση, στις συντάξεις, σε μια σειρά άλλα μέτρα που έχουν πάρθει αυτά τα χρόνια. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη ΔΕΗ, τονίζοντας ο κύριος Κουτσούμπας πως η ιδιωτικοποίηση δεν θα έχει κανένα όφελος προς τον λαό. Είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσημη πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, αυτών τους οποίους σας ανέφερα στην αρχή, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ τώρα, και άλλων που τους ακολουθούν από κοντά μικρότερα κόμματα, για ιδιωτικοποίηση, για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Όμως, απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ιδιωτικοποίηση, σημαίνει όχι μόνο ότι καταργείται ουσιαστικά οποιοδήποτε ενεργειακό σχεδιασμός για την οικονομία της χώρας και εδώ στη Μεγαλόπολη και στην Πτολεμαϊδα, πάνω σε όλη την Ελλάδα και για όλες τις πηγές ενέργειας, εγώ θα σας έλεγα, και εκτός από το Λιγνίτη, αλλά δημιουργούνται προβλήματα σοβαρά στους εργαζόμενους του κλάδου, είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία και βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, είτε είναι νεότεροι, είτε έχουν επιστημονικά διπλώματα ή τεχνολογικά διπλώματα, είτε είναι απλοί εργάτες στα ορυχεία ή στη ΔΕΗ συνολικότερα. Με αλλαγές αντιδραστικές όταν ιδιωτικοποιηθεί, ακόμα παραπέρα από αυτές που υπάρχουν σε εργασιακές σχέσεις, σε μισθούς, θα είναι χαμηλή μισθή, θα είναι οι εργολαβίες, θα λύνουν και θα δένουν, και βεβαίως θα υπάρχει ένταση, εντατικοποίηση της δουλειάς και υπερεκμετάλλευση των ίδιων των εργαζομένων. Αντίστοιχα θα συμβεί για τις υπόλοιπες λαϊκές οικογένειες. Δεν θα μειωθεί το ρεύμα. Δεν θα είναι ωφεληθεί η λαϊκή οικογένεια, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, ο εργαζόμενος σε άλλο κλάδο εδώ από τη Μεγαλόπολη ή από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Το ρεύμα θα αυξάνεται. Δεν θα μειωθεί η τιμή της κατανάλωσης όταν μπει ο ιδιώτης, ο μεγάλος όμιλος, ο μονοπωλιακός. Γιατί αυτοί μόνο Θεό τους έχουν το χρήμα, έχουν το κέρδος. Ακούσαμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον κύριο Κουτσούμπα. Να σημειώσουμε ότι η συνέντευξη του θα μεταδοθεί απόψε αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά, αλλά και αύριο το πρωί στις 10. Τώρα πάμε να σχολιάσουμε αυτά και να καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Πελοποννήσου, τον κύριο Νίκο Γόντικα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανέλλοπλο και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Μια επίσκεψη με εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη ΔΕΗ και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, φυσικά και με τα προβλήματα του τόπου, τέθηκαν επιτάπητος και λίγες μέρες μετά το αναπτυξιακό συνέδριο. Πώς σχολιάζετε εσείς? Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, γιατί παρακολουθούσα το δελτίο σας σχετικά με αυτά τα ζητήματα του τουρισμού και το τι έγινε σήμερα στο Κώστα Ναβαρίνο, παρακαλώ, στο συνδυασμό με το τι έγινε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια μέρα μετά το συνέδριο του αναπτυξιακού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί ήταν προκλητικά αυτά. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Τσίπρας στο συνέδριο δεν βρήκε να πει κουβέντα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Δεν βρήκε να πει κουβέντα γιατί δουλεύουν χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς ωράρια, με 300 και 400 ευρώ η μαθητεία, με 600 ευρώ 12 και 14 ώρες, με στα κλειστά σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα. Δεν βρήκε κουβέντα να πει για τα μικρά ξενοδοχεία, για τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν βρήκε κουβέντα να πει για τα πλατεία λαϊκά στρώματα που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Βρήκε όμως να πει
για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν εδώ στην Πελοπόννησο στο κεφάλαιο για την τουριστική ανάπτυξη. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι πρόκληση αυτά που άκουσα από την κυρία Μπούζα και από τον κύριο Τατούλη να μας λένε για ΣΔΙΤ ακόμα και στο τουρισμό. Δεν κατάλαβα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη, μια μέρα μετά το συνέδριο, που την Τετάρτη μας πέρασε προχθές, πήραν απόφαση για αυτό που σήμερα κουβεντιάζανε στο Κώστα Ναβαρίνο, για το συνέδριο που θα κάνουν αυτό το διεθνές, να δώσουν μέσω της Πελοπόννησος ΑΕ 570.000. Είναι συνέχεια του 1 εκατομμυρίου που είχαν δώσει πέρσι η περιφέρεια για το συνέδριο των τουριστικών πρακτόρων των Βρετανών. Είναι συνέχεια των 500.000 ευρώ που είχαν δώσει πριν από 3 χρόνια στην EasyJet, στην αεροπορική εταιρεία, για να επιδοτεί το εισιτήριο ουσιαστικά. Και δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει δηλαδή ο εργαζόμενος λαός της Πελοποννήσου, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, να πληρώνουν αυτά τα συνέδρια που απευθύνονται στους καπιταλιστικούς όμιλους, στους tour operators, για το πώς θα οργανώσουν και θα δουλέψουν τη δουλειά τους. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί πάει και πρόκληση μετά από το ΣΔΙΤ για τα σκουπίδια που θα πληρώσουμε πανάκριβα τα σκουπίδια μας, να έρχονται να μας λένε και για ΣΔΙΤ και για τον τουρισμό. Και τέλος πάντων υπάρχει και ένα όριο. Προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Κανελόπουλε, με συγχωρείτε, λέω για την ένταση, αλλά δεν γίνεται να έτσι προκλητικά να λέμε. Προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, 2 ώρες καθυστερήσαν το θέμα για να πάρουμε απόφαση, παίρναν τηλέφωνα τους περιφερειακούς συμβούλους, τους ξυπνάγανε και τους φέρνανε από τα σπίτια τους για να συγκεντρώσει ο κύριος Τατούλης το μαγικό αριθμό των 14 ψήφων που ήθελε για να πάρει την απόφαση να δώσει τα 570.000 στην Πελοπόννησο ΑΕ και αυτό το συνέδριο που σήμερα καθιόταν και η κυρία Μπούζα και ο κύριος Τατούλης από τη Ιδακή. Για ποια συσπήρωση λοιπόν μου μιλάτε εσείς εδώ της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα? 7 της Νέας Δημοκρατίας, 7 του ΠΑΣΟΚ από τους 31 ήταν που πήραν αυτή την απόφαση. Και τέλος πάντων, γιατί δεν τη ρωτάτε την κυρία Μπούζα? Είναι ή δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία του τράβηξε το χαλί προχθές του κυρίου Τατούλη με τον αναπτυξιακό συνέδριο. Τέλος πάντων, ο επεκτημός έχει και την... και τα ωριά του και μην πω άλλα, γιατί θα πάμε λίγο στην επίσκεψη του κυρίου Κουτσούμπα που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Υπό την έννοια ότι το θέμα της ΔΕΗ το είχατε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και τελικά φτάνουμε σε εξελίξη. Με βάση τα όσα είπε ο κύριος Σταθάκης, μέσα στο Μάρτιο πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και νομοσχέδιο. Το θέμα είναι τι επηρεάζει ουσιαστικά αυτό την περιοχή της Μεγαλόπολης. Γιατί μέχρι τώρα, μην το ξεχνάμε, αντιδράσεις έχουν διατυπωθεί και από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, κινητοποιήσεις και άλλα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ψεύτικες οι αντιδράσεις της Περιφερειακής Αρχής και θα σας πω το γιατί. Διαμορφώνεται τώρα στη Μεγαλόπολη ένα πολύ ελκυστικό πακέτο, κύριε Κανελόπουλε, για τους καπιταλιστές, για το κεφάλαιο. 2 μονάδες λιγνητικές και τα ορυχεία πουλούνται. Μας είπαν εκεί οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές κτλ. Ότι από ό,τι έχουν πληροφόρηση, μέσα στο Μάρτιο θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την πώληση των ελληνικών μονάδων και των λυχείων της ΔΕΗ. Ένα θέμα. Δεύτερο, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι αδειοδοτήσεις και για το ελληνικό και για τα υπόγεια νερά της Μεγαλόπολης, έτσι ώστε ο καπιταλιστής που θα πάρει τα ορυχεία και τις μονάδες να τις πάρει καθαρές και αδειοδοτημένες. Τρίτο ζήτημα είναι από το 2008 η διαδικασία χώρου διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων στην Μεγαλόπολη ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, πήρε αποφασιστικό βήμα το 11 της κυρίας Μπρυπίλη επί ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πρόσφατα, πριν από 1 χρόνο, ο ΕΣΔΑ, ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων, προβλέπει ότι στη Μεγαλόπολη θα φτιαχτεί ΧΙΤΕΑ, χώρος ταφής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, τουλάχιστον για την Νότια Ελλάδα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα είναι μόνο για την Νότια Ελλάδα, θα είναι και για χημικά, τοξικά και τα υπόλοιπα απόλυτα της Βορείας Ευρώπης. Ήδη πριν από 1 μήνα η Εθνική Τράπεζα ζήτησε από την ΔΕΗ ΑΕ να της πει με ποιες διαδικασίες και μάλιστα επιγόντως θα φέρει να θάψει στη Μεγαλόπολη 90.000 τόνους μολυσμένων από αμίαντο αποβλήτων από την Αμιαντίτ, μια βιομηχανία με προϊόντα αμιάντου έξω από την Πάτρα. Άρα λοιπόν, ΧΙΤΕΑ,
χώρο διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων. ΣΔΙΤ είναι το δεύτερο θέμα από τον κύριο Στατού. Ο κύριο Τσίπρα έδωσε δώρο στον κύριο Τατούλη λέγοντα ότι τη ΣΔΙΤ με τα σκουπίδια, δηλαδή θα διαχειρίζονται όλα τα σκουπίδια τη Πελοποννήσου στην Παλιόχουνη, πάνω από τη Μεγαλόπολη. Συν η πόλη των ελληνικών ομάδων, μονάδων είναι ένα πολύ ελκυστικό πακέτο. Αυτό διαμορφώνει μια άλλη κατάσταση για τη Μεγαλόπολη. Μετατρέπεται ουσιαστικά η Μεγαλόπολη σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Και προσέξτε να δείτε, στη Μεγαλόπολη υπάρχει η μεγαλύτερη υπόγεια λίμνη των Βαλκανίων. Στη Μεγαλόπολη, από την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, πηγάζει ο Ευρώτας που πάει στη Λακωνία, πηγάζει ο Αλφιός που πάει στην Ηλία, είναι πηγές μια σειρά ποταμών και για τη Μεσσηνία. Εμείς λέμε ότι σε μια τέτοια βιομηχανικά επιβαρυμένη περιοχή δεν μπορείς να την επιβαρύνεις και άλλο. Αντίθετα, πρέπει να την από... να βοηθήσεις με μέτρα απορρίπανσης κτλ. Αντίθετα, ο κύριος Στάικος, που είναι ο φορέας για τις εξαγωγές κτλ., στο συνέδριο ήταν αντιπτυξιακό, είπε αρωματικά φυτά, κάναβης, χασισάκι και λαμπόγιαλα, απέ, γιατί είναι το μέλλον για τη Μεγαλόπολη. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνονταν, δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει, να στηρίξει τον αγώνα του λαού της Μεγαλόπολης, των σωματείων, των λαϊκών φορέων, που έχει εκφραστεί αρκετές φορές. Και εδώ, να το κάνουμε καθαρό, όπως παίχτηκε και με τα σκουπίδια, που όλοι τους με τη σειρά, όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, βάζουν πλάτη για να παραδοθεί το κεφάλαιο, το ίδιο γίνεται και με την ενέργεια, τις διοικητικές μονάδες. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν βάλει πλάτη για αυτή την πορεία και βεβαίως η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τελειώνει τη βρώμικη δουλειά που δεν μπόρεσαν τόσα χρόνια να κάνουν οι άλλοι σε αυτούς τους τομείς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για από κοντά τις επόμενες μέρες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω ότι η συνέντευξη του κ. Κουτσούμπα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και αύριο στις 10. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με ενδιαφέροντα τα όσα μεταξύ άλλων σημειώνονται στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκεί αισθήσεις προκάλεσαν για μια ακόμη φορά οι αναφορές του Τόμας Βίζερ για το κόστος της ζημιάς που υπέστη η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλής και ίσως συντηρητική χαρακτήρισε ο πρώην επικεφαλής του Euro Working Group, Thomas Wieser, την εκτίμηση ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015, την πρώτη περίοδο δηλαδή της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, όταν και υπουργός οικονομικών ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, η ελληνική οικονομία υπέστη ζημιές που υπολογίζονται σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στο τρίτο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Wieser κλήθηκε να σχολιάσει το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της χώρας από την σημερινή κυβέρνηση. I know you don't want to hurt Mr. Varoufakis' feelings, but what is the actual cost of the Varoufakis episode for Greece? Let's assume you reboot back to 2014 or 15, and then you have a growth path up to 2050, and compare that with where you are now in the growth path up to 2050, you see the amount of output that is lost, the amount of employment that you do not have, and that's the true cost. That's the true cost. And that's why I would say the cost of one amount of GDP, which in Greece is around 200 billion, is a safe estimate. Some people would say it's a conservative estimate. Πάμε να έρθουμε στα δικά μας στο θέμα της Μαραθώλακας και της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. Βρέθηκε στο επίκεντρο του χθεσινού βραδινού Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας. Μετά από πολύ ωραία συζήτηση, πάντως, για μία ακόμη φορά δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Για την ιστορία, ξεκίνησε και πάλι η διαχείριση στη Μαραθώλακα από την Λέκτορα αυτή τη φορά. Η Μαραθώλακα ήταν η πρωταγωνίστρια σε ένα ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Τα όσα εκεί έχουν εξελιχθεί, εξελίσσονται και αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, με την Δημοτική Αρχή Καλαμάτας να δίνει τις δικές της απαντήσεις. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Γιατί δεν λέτε την αλήθεια για την προσωρινή διαχείριση που ήταν μια φούσκα? Εσείς μιλάτε για 10.000 μπάλες τις οποίες αναγκάζεστε να τις μετακίνησετε σε άλλη θέση, οι υπόλοιπες 40.000 μπάλες, γιατί μία μπάλα είναι περίπου όσο ένα αυτόνος. Πού βρίσκονται? Το σχολικό κατάρα της Μαραθώλακας. Λοιπόν, άρα ο χώρος αυτός επιστημονικά είναι ο πλέον ακατάλληλος, είναι η χειρότερη θέση.
λειτουργεί και εδώ με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας, πρώτα και βασικό, κλείνει τη μόρα. Μια στρατηγική της επιλογή που τώρα τη βρίσκει μπροστά της. Δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να προετοιμάσουν το μεγαλύτερο έγκλημα που είναι η παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Πελοπόννησο, στη Δέρμα. Όλοι βλέπουν από ό,τι κατάλαβα ότι πρέπει να γίνεται επεξεργασία στην Παραθολάκα, δηλαδή πάλι θα πηγαίνουν τα σπίτια στο ταγείο του, ενώ κανονικά πρέπει να κλείσει η Παραθολάκα. Τα ξέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές φορές. Όμως σας λέω, και αυτή είναι η άποψη της υπηρεσίας μας, είναι απόλυτα καθαρή, δεν έχουμε εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος έχει να μας την πει, να τη δούμε να τη μελετήσουμε. Τελικά η δική σας πρόταση ποια είναι? Σας απαντήσω. Επειδή εγώ δεν άκουσα καμία πρόταση, μια παρουσίαση. Άκουσα πραγματική. Τι είναι η διεθνής απορριμμάτων σήμερα? Με προβλήματα ακόμα, πρώτα τα ξεκίνησε. Σήμερα 16 εργαζόμενοι της προηγούμενης εταιρείας δούλεψαν και τις επόμενες μέρες θα έρθουν και άλλοι και θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Προσπαθούμε τη Δευτέρα η μονάδα να λειτουργεί ολοκληρωτικά. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Όταν μας υποδείξετε κάτι και αυτό είναι εφαρμόσιμο στην πράξη, να το κάνουμε. Ο μόνος Δήμος που προσπαθεί να κάνει κάτι, ατελώς. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά προσπαθεί. Είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Κανένας άλλος. Το τι είναι η πόλη σε μια κατάσταση σχετικά καλή και ο Δήμος, απόλυτα καλή δεν μπορεί να είναι. Όσοι έχουμε αυτά τα προβλήματα, οφείλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο που καταβάλει μια προσπάθεια συμφωνώντας, διαφωνώντας και, εν πάση περιπτώσει, να περάσει ο κρίσιμος χρόνος μέχρι την κεντρική διαχείριση. Εκείνο πάντως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μετά από περίπου 4 ώρες συζήτησης, κατάθεσης διαφορών προτάσεων και απόψεων, το θέμα ολοκληρώθηκε δίχως να ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Και από τον Καλαμάτα στη Μεσίνη, οι αντιπαραθέσεις δεν έλειψαν από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση έργων με φόντο και τις δεσμεύσεις των αναπτυξιακών να κυριαρχούν. Μια ακόμα αντιπαράθεση μεταξύ Γιώργου Τσόνη και Στάθη Αναστασόπουλου στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσίνης με φόντο τα όσα εξελίχθηκαν στο αναπτυξιακό συνέδριο, αλλά και για μια σειρά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Μεσίνης. Για σώμα του Υπουργού και Γενικού Γραμματέα, είμαι ευτυχής, το ξαναλέω, ακούστηκε, το είπε, ότι το 2019 θα έχουν ξεκινήσει και οι συνάδελφοι τα υποέργα του Πανίσου. Κατασκευή. Και να εκφράσω θετική άποψη ότι υπήρξαν αρκετά θετικά σημεία που, για τα οποία έγιναν εισαγγελίες και όσον αφορά τον τρόπο που διοικείται ο Δήμος και όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Το παραδέχεστε πλέον και παραδέχεστε και συμφωνείτε με αυτά που ακούσατε, ότι τα έργα ξεκινάνε. Δεν είναι όραμα, δεν είναι ιδέα, είναι πράξη. Τέλος. Πάει. Τρίο. Πάντως δεν είπα αυτό ακριβώς. Μια κουβέντα. Είπα για το αντιπλημμυρικό, αν προλάβει, κατά την άποψή μου, επί της θητείας σας δεν θα γίνει τίποτα άλλο, μακάρι να γίνει το αντιπλημμυρικό. Σε λίγο, κύριε Αναστασόπουλε, κύριε συνάδελφοι, σε λίγο καιρό θα σας παρουσιαστεί η μελέτη του Παμίσου και τότε θα καταλάβουμε όλος ο κόσμος γιατί έργο μιλάμε. Τότε θα το καταλάβουμε όλοι. Δεν πειράζει, αρκεί που καταλάβατε τώρα το έργο γίνεται. Και θα είναι πρωτοκόλλο σε δήμο, σε όλη την Ελλάδα. Θα λέτε ότι η Δημοτική Αρχή του Τσόνη κατάφερε να βγάλει να φτιάξει έργο στον Δήμο του 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα το λέει όλη η Ελλάδα, αλλά εσείς δυστυχώς αρχίσατε τώρα να το πείτε σιγά σιγά. Γιατί θα κάνω κι άλλο μεγαλύτερο λάθος αυτό. Σε λίγο. Στο περιθώριο των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου της Σπάρτη επισκεφθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης και Υπουργός Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου. Το Μουσείο της Σπάρτης και μια σειρά από θέματα της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο.
ρωμαϊκής εποχής και ακριβώς. Αυτό. Αυτό, ναι. Αυτό είναι μια ωραία επιγραφική μαρτυρία με ένα αφιέρωμα ενός ντόπιου στον αυτοκράτορα Αδριανό. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης αποτελεί σημείο αναφοράς εδώ και πάρα πολύ καιρό ως έτοιμα. Πλέον μπαίνει σε ρυθμό υλοποίησης, όπως πιστοποιήθηκε και από την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λιδίας Κονιόρδου και τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση. Ήρθαμε να δούμε το χώρο που θα αναπτυχθεί το πολυπόθητο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης που το περιμένει η πόλη χρόνια και δίκαια. Γύρω βλέπουμε τον αρχαιολογικό χώρο που θα δώσει επιπλέον αξία στο μουσείο και θα αποτελέσει έναν καταπληκτικό πόλο ενδιαφέροντος στους επισκέπτες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή με πολύ σημαντικά ευρήματα που θα συνδεθούν με ένα μονοπάτι πολιτισμού, με μια διαδρομή πολιτισμού με την αρχαία Σπάρτη και με τον ναό της Αρτέμιδας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χαρίτση που μας ενίσχυσε με ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη μελέτη του μουσείου. Είναι έτοιμη η προμελέτη η οποία θα εγκριθεί αύριο από το Συμβούλιο Μουσείων. Είναι όλα έτοιμα και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν τον χώρο που πρόκειται να δημιουργηθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, το οποίο περιμένει χρόνια τώρα η πόλη και η περιοχή. Προχωρήσαμε στην χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 2.750.000 ευρώ της μελέτης για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπαίνει λοιπόν πλέον το έργο επιτέλους σε μία σειρά για να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως μας ενημέρωσαν και οι αρμόδιοι πριν από λίγο. Προχωράει πολύ γρήγορα η δημοπράτηση αυτής της μελέτης για να προχωρήσουμε συνέχεια και στην κατασκευή. Θα είμαστε εδώ για να καλύψουμε όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες που υπάρχουν, έτσι ώστε πολύ σύντομα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα είναι κρίμα που όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν και δεν προχώρησε ένα τόσο σημαντικό έργο για μια πόλη, για τη Σπάρτη, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα παγκόσμιο, αν θέλετε, ιστορικό σύμβολο. Θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί αυτό το μουσείο εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Σε νέα από τον κόσμο τώρα, May και Tusk συμφώνησαν ότι διαφωνούν για το Brexit. Την ίδια στιγμή στην Ιταλία, αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εκλογές. Ενωμένοι και παθιασμένοι, οι ηγέτες κεντροδεξιάς και ακροδεξιάς ζητούν την ψήφο των Ιταλών. Από τον ρωμαϊκό ναό του Ανδριανού στην αιώνια πόλη, Σίλβιο Μπερλουσκόνη, Ματέο Σαλβίνι, Τζόρτζια Μελόνι και Ραφαέλε Φίτο υποστήριξαν ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare. Ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία αν το κόμμα του έρθει πρώτο εντός της δεξιάς συμμαχίας. Ο Καβαλιέρε έχει δηλώσει ότι εκλεκτός του για την πρωθυπουργία είναι ο Αντώνιο Ταγιάννη. Την ίδια ώρα στη Ρώμη, το κίνημα των Πέντε Αστέρων παρουσίασε τους υποψήφιους υπουργούς του. Πρόκειται για ομάδα 18 υποψήφιων υπουργών, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες σε θέσεις κλειδιά.
Και ενώ το κίνημα προσπαθεί να δείξει πως είναι έτοιμο να κυβερνήσει, οι πολιτικοί του αντίπαλοι και κυρίως ο Ματέο Ρέντσι μιλούν για διαφημιστικό κόλπο. Στις δημοσκοπήσεις το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ξεπερνά το 22%, γι' αυτό και πολλοί μιλούν για μάχη πολιτικής επιβίωσης εκ μέρους του Ρέντσι. Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, το 30% των ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι. Μία ημέρα πριν την κρίσιμη ομιλία της για το μέλλον των σχέσεων Μεγάλης Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τερέζα Μέι συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή και ειλικρινής και επιβεβαίωσε τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα, ο ειδικός διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit προειδοποιούσε τους επικεφαλείς επιχειρήσεων ότι πρέπει να προετοιμάζονται για την αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει διετής περίοδος προσαρμογής. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ενιαία αγορά, την οποία οι Βρετανοί δυστυχώς αποφάσισαν να εγκαταλείψουν επειδή δεν θέλουν να ακολουθούν τους κανόνες. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτή την ενιαία αγορά, που είναι πολύ σημαντική για την ενότητά μας, τη συνοχή μας και την οικονομική μας πρόοδο. Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένει το μέλλον των συνόρων Ιρλανδίας-Μεγάλης Βρετανίας. Η ευρωπαϊκή πρόταση για ειδικό καθεστώς για τη Βόρεια Ιρλανδία αποκλείεται ως απαράδεκτη από το Λονδίνο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.